Συνεχίζουμε με ακόμα μια δυνατή φιγούρα για τη σημερινή παρουσίαση. Σήμερα θα δούμε τον MAF Exterminator 2 Judgment Day TAF 800. Εδώ βλέπουμε το κουτί με όλα τα παρελκόμενα μέσα, η πάνω πλευρά του κουτιού, η κάτω πλευρά, τα πλάγια και στην πίσω πλευρά θα δούμε φωτογραφίες της φιγούρας. Αυτά με το κουτί και πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Όπως βλέπετε έρχεται με πάρα πολλά αξεσουάρ, παιδιά. Μπορείτε να τον βάλετε σε πάμπολες πόζες με όλα αυτά τα αξεσουάρ που έρχεται. Καταρχάς έρχεται με το κλασικό χαρτί αυθεντικοποίησης της MAFEX. Έρχεται με το κλασικό σταντάκι της MAFEX, το έχουμε δείξει πάμπολες φορές. Έρχεται με ένα ζευγάρι γροθιών. Και έρχεται με πάρα πολλά χέρια, παιδιά, και γυμνά χέρια και με γάντια. Όλα αυτά είναι και για να κρατάει τα όπλα, αλλά και για διάφορες πόζες που μπορείτε να τον βάλετε. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια τα χέρια αυτά με αυτά, αλλά έχετε πολλές επιλογές. Δείτε και γροθιές χωρίς γάντια. Πάρα πολλά χέρια, παιδιά. Λοιπόν, έρχεται με δύο κεφάλια, το ένα έχει τα γυαλιά ηλίου. Μπορώ να πω ότι πιάσανε τον ηθοποιό, η ομοιότητα είναι αρκετά καλή. Βέβαια δεν είναι τέλεια, αλλά για 6 inch φιγούρα είναι αρκετά καλή. Έρχεται με αυτό εδώ το κουτί με λουλούδια, το οποίο στην ταινία μέσα έκρυβε ένα από τα όπλα του. Μου αρέσει και αυτό εδώ πέρα το τσαλάκωμα που του έχουν δώσει. Έρχεται με αυτό εδώ το πιστόλι. Το είχε και αυτό στην ταινία, όπως και όλα τα υπόλοιπα τα όπλα. Έρχεται με αυτά εδώ τα δύο τα όπλα. Αυτό εδώ είναι και καλά ότι γεμίζει. Έρχεται και με αυτό εδώ πέρα το όπλο, το οποίο έχει αυτό το λουρί. Μαλακό πλαστικό αυτό. Έρχεται και με αυτό εδώ πέρα το όπλο. Το είχε και αυτό στην ταινία. Έρχεται με αυτό το τεράστιο το μυδραλιοβόλο και με αυτόν εδώ πέρα το σάκο, πολύ ωραίες σκάλιστες λεπτομέρειες έχει. Και τέλος έρχεται με σφαίρες για τα όπλα του. Αυτό το κρεμάς επάνω στη φιγούρα. Λοιπόν, αυτά με τα αξεσουάρ και πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Terminator από τη δεύτερη ταινία έξω από το κουτί του. Παιδιά, νομίζω πως η MAFEX έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά με αυτή τη φιγούρα. Οι λεπτομέρειες είναι φανταστικές. Πολύ μου αρέσουν οι σκαλιστές λεπτομέρειες σε όλο το εύρος της φιγούρας. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Εδώ έχει τρύπες στο σακάκι. Δείτε εδώ πέρα το φερμουάρ, η ζώνη εδώ. Έτσι ακριβώς ήταν στη δεύτερη ταινία. Κοιτάξτε εδώ.
Μου αρέσουν και αυτά τα εφέ τσαλακώματος που έχουν και στο μπουφάν και στο παντελόνι του. Πανέμορφη φίγουρα, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ πέρα και τις μπότες. Πολύ ωραίος φαίνεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως, περιστρέφεται και ο λαιμός ξεχωριστά. Έχει μια πολύ ωραία κλίση αριστερά και δεξιά και μπορεί να κοιτάξει προς τα πάνω και μπορεί να κοιτάξει και προς τα κάτω. Το χέρι περιστρέφεται πλήρως, έχει αυτή την κίνηση πάνω και κάτω, αλλά δυστυχώς δεν έχει butterfly σύνδεσμο. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί το έκανε αυτό η Mafex. Θα μπορούσε πολύ άνετα να του βάλει ένα butterfly σύνδεσμο εδώ. Το χέρι έρχεται πάνω ως εδώ και δυστυχώς δεν έχει περιστροφή εδώ στο δικέφαλο. Ίσως δεν ήθελαν να χαλάσουν το sculpting του χεριού. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνανε αυτό, αλλά θα μπορούσαν πολύ εύκολα να το κάνουν. Έχει διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα. Το χέρι περιστρέφεται, λυγίζει μέσα έξω. Αν γυρίσετε το σύνδεσμο του χεριού θα μπορεί να λυγίζει και πάνω κάτω. Περιστρέφεται και από το στήθος, περιστρέφεται και από τη μέση. Έχει μια κλίση αριστερά και δεξιά. Ας χρησιμοποιήσουμε και τους δύο συνδέσμους. Το σώμα του λυγίζει λίγο προς τα πίσω, λυγίζει περισσότερο προς τα μπροστά. Έχει ένα μικρό drop down σύστημα εδώ στο πόδι και το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια, περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο, μια μικρή περιστροφή εδώ στο πόδι. Το πόδι έρχεται λίγο προς τα κάτω, έρχεται λίγο προς τα πάνω. Έχουμε άρθρωση εδώ στα δάχτυλα των ποδιών και έχουμε και ένα μικρό σπάσιμο αστραγάλου. Γενικώς η άρθρωσή του είναι καλή, απλά θα ήθελα εδώ στα χέρια να έχει λίγο καλύτερη άρθρωση. Θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να του τα είχαν δώσει αυτά, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε. Να αλλάξουμε λίγο και το κεφάλι, να το δείτε χωρίς τα γυαλιά. Είναι ένας νέος Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. Αν το δείτε παιδιά από κοντά, η ομοιότητα είναι καλή. Δεν ξέρω πως φαίνεται από την κάμερα, αλλά από κοντά φαίνεται καλή η ομοιότητα. Η φιγούρα είναι 16,4 εκατοστά ψηλή. Και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Hasbro Marvel Legends Movie Deadpool και δίπλα στον Deluxe Class Hasbro Generations Scourge, δίπλα στο McFarlane Toys Halo Master Chief και δίπλα στον ACH Figuarts Star Wars Sith Trooper, δίπλα στον Mattel Masters of the Universe Human Revelation και δίπλα στον Stone Collectibles Ken the Eagle. Αυτοί οι δύο είναι 7 inches φιγούρες. Αυτός είναι μια 6 inches φιγούρα. Και τέλος δίπλα σε άλλα δύο Cyborg, δίπλα στον Mafex Robocop 1 και δίπλα στον Mafex Justice League Cyborg. Τελικά συμπεράσματα. Παιδιά, είναι πολύ ωραία φιγούρα. Η ομοιότητα με τον ηθοποιό είναι πολύ καλή. Μου άρεσαν πολύ λεπτομέρειες που έχει φιγούρα. Τα αξεσουάρ είναι τόσα πολλά που πραγματικά δεν ξέρεις ποιο να πρωτοβάλεις επάνω του. Όσο για την άρθρωση, καλή είναι, αλλά θα μπορούσε να είναι καλύτερη, ξέρετε, εκεί στα χέρια. Βέβαια
μπορείτε να το βάλετε σε πολύ ωραίες πόζες, θα δείτε σε λίγο φωτογραφίες της φιγούρας. Πάντως, με τόσα αξεσουάρ που έρχεται, η τιμή του ήταν προσιτή, οπότε πιστεύω αξίζει τα λεφτά του. Αυτό ήταν το review μου του Mavex Terminator 2. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος. Στηρίξτε το κανάλι αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας μία εγγραφή. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μου στο Facebook, γιατί ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση να περνάτε καλά. Γεια χαρά!